Βλέπω τώρα εδώ στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη παρέμβαση στην Κομισιόν για την υπόθεση των υποκλοπών, ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Ακριβώς. Καταθέσαμε μία ερώτηση και κάναμε μία πιο μεγάλη παρέμβαση, ακριβώς για να αναδείξουμε ένα ζήτημα το οποίο δεν μπαίνει στην συζήτηση και στην αντιπαράθεση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και μετά τις καταγγελίες που έχουν γίνει από δημοσιογράφους και απαρακολουθήσεις από την ΑΕΠ και, και το γεγονός ότι έχουν προβληθεί συσκευές τους με κατασκοπευτικό λογισμικό. Και αυτό είναι ότι ακριβώς το απαράδεκτο και σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί και επιτρέπει να γίνονται αυτές οι ενέργειες έχει τις υπογραφές όλων των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ. Αυτό που εκθέτουμε είναι αποτέλεσμα ευρωενωσιακής νομοθεσίας, εθνικής νομοθεσίας, του γεγονότος ότι έχουν ανοίξει εδώ οι πόρτες σε εγχώριες και ξένες ιδιωτικές ή και κρατικές υπηρεσίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καθιστά στην πραγματικότητα όλο τον εργαζόμενο, όλους τους εργαζόμενους στόχους παρακολούθησης, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί. Βεβαίως έχουν μεγάλη σημασία οι καταγγελίες που έχει κάνει ο κ. Ανδρουλάκης και οι δημοσιογράφοι για τις παρακολουθήσεις, ακριβώς γιατί αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Δηλαδή, αν άνθρωποι οι οποίοι τυπικά προστατεύεται το απόρριτο των επικοινωνιών τους είναι τόσο εύκολο να παρακολουθούνται, φανταστείτε τι γίνεται για τους εργαζόμενους, τα στελέχη των σωματείων, των συνδικάτων, εκείνων που οργανώνουν τον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες. Και βεβαίως, εδώ τι έχουμε. Έχουμε μια ομολογία της κυβέρνησης για τις παρακολουθήσεις, παρά τις δικαιολογίες που προσπάθησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει. Αυτό όμως που δεν μπαίνει στη συζήτηση είναι ότι δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με τις καταγγελίες του κ. Ανδρουλάκη και των δημοσιογράφων. Ιδιαίτερα το ΚΚΕ, ξέρετε πολύ καλά, από το 2016 έχει καταγγείλει τέτοια φαινόμενα υποκλοπών και συνακροάσεων, ακόμα και στην έδρα της Κεντρικής του Επιτροπής. Άκουσα χτες την εκπομπή σας, ήταν καλεσμένος ο κ. Κατρούγκαλος. Ναι. Και του τέθηκε αυτό το ερώτημα. Ο κ. Κατρούγκαλος με μια ευκολία απάντησε ότι κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν, πώς το είπα ακριβώς, αδιάσυστα στοιχεία για τις παρακολουθήσεις. Εγώ παραπέμπω, γιατί είναι εντελώς αβάσιμο αυτό το οποίο λέει ο υποεκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, τον παραπέμπω στο ίδιο το πόρισμα της ΑΔΑΕ εκείνης της περίοδου. Το οποίο τι λέει. Λέει ότι, το οποίο παρουσιάστηκε μάλιστα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ότι έγιναν δεκάδες κλήσεις. Οι κλήσεις αυτές έγιναν με τεχνολογία παραποίησης της προέλευσης, εμφανιζόμενες από πάνω από 17 ξένες χώρες. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο τι σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί αυξημένες τεχνικές γνώσεις και δυνατότητες αυτών που την έκαναν. Δεν ήταν ερασιτέχνες δηλαδή. Και βεβαίως υπάρχει ως μη παρέμβαση υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, το ότι δεν διερευνήθηκαν αυτές οι καταγγελίες ήταν απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να παρώσουν, να μην διερευνήσουν. Κοιτάξτε. Προσπάθησα να παρακολουθήσω και τη συζήτηση που έγινε. Δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι αξιοποιούνται από την κυβέρνηση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας διατάξεις, νόμοι, τροπολογίες προηγούμενων κυβερνήσεων ή ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν και αυτές πεπραγμένα στο ζήτημα των παρακολουθήσεων των υποκλοπών των συνακροάσεων δεν μειώνει στο ελάχιστο τη σοβαρότητα του σκανδάλου το οποίο έχει προκύψει. Οι δε δήθεν δημοκρατικές ευαισθησίες που υποτίθεται ότι εκφράζει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στο πάνελ σήμερα, μια κυβέρνηση που αξιοποιεί αυτό το απαράδεκτο, επικίνδυνο και σκοτεινό πλαίσιο το οποίο έχει συνδιαμορφωθεί, είναι τουλάχιστον γελίες. Γιατί αν η κυβέρνηση σήμερα είχε τέτοιες δημοκρατικές ευαισθησίες, ήθελε για παράδειγμα να αλλάξει τις παρακολουθήσεις για λόγους εθνικού συμφέροντος ή εθνικής ανάγκης και τα λοιπά, οι οποίες έχουν οδηγήσει και με τις τροπολογίες των υπόλοιπων σε αυτοματοποίηση της διαδικασίας της παρακολούθησης, θα μπορούσε να το κάνει. Ωραία. Για μας, για το ΚΚΕ, δεν σας άκουσα, δεν το ολοκληρώνω. Ναι. Για το ΚΚΕ είναι εντελώς απαράδεκτο και επικίνδυνο να γίνονται υποκλοπές, παρακολουθήσεις, συνακρόασεις, όπως θέλετε και αν πείτε του. Και καλούμε τον ελληνικό λαό, γιατί αυτός είναι ο τελικός αποδέκτης, όπως είπα και πριν, να μην νομιμοποιήσει καμία τέτοια προσπάθεια υποκλοπής των προσωπικών του δεδομένων, αξιοποίησής του, με την πάλη του, να ανατρέψει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο και τα τρία άλλα κόμματα το στηρίζουν, υποστηρίζουν, με την ψήφο τους στο κοινοβούλιο. Ελάτε, κύριε.